Ήταν λίγο μετά τις 10.30 το πρωί όταν δύο νεαροί όρμησαν απειλητικά στο κατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αθηνάς, στο κεντρικότερο εμπορικό σημείο της Λεμεσού, και υπό την απειλή των κοντόκανων όπλων ακινητοποίησαν τους 20 περίπου υπαλλήλους και πελάτες που βρίσκονταν μέσα. Αφού άρπαξαν το ποσό των 60.000 λιρών, έγιναν καπνός με αγωνιστική μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Μπήκα δύο άτομα, περίπου 25 χρονών, λεπτοί, τα χέρια πάνω, ληστεία λέει. Ο ένας ξεκίνησε να στέκει τον μπόξο στο διάδρομο με το όπλο. Ο άλλος έμπηκε μέσα και έκανε τα ταμεία και έβαζε μέσα μια σακούλα τα λεφτά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δύο ένοπλοι ληστές έφτασαν σε αυτό εδώ το σημείο. Ακούμπησαν τη μοτοσυκλέτα τους στον τοίχο, μπήκαν με τις καραμπίνες στα χέρια μέσα στην τράπεζα, πήραν τα λεφτά, επανήλθαν, άρπαξαν τη μοτοσυκλέτα τους και αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα έφυγαν με δυτική κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, περαστικός μοτοσυκλετιστής σταμάτησε μπροστά στους δύο αδίστακτους ληστές, οπότε ένας από αυτούς πρόταξε εναντίον του το όπλο. Αυτός τρομοκρατημένος απομακρύνθηκε. Δεκάδες πολίτες παρακολουθούσαν τα διαδραματιζόμενα με κομμένη την ανάσα. Ταυτόχρονα, διερχόμενη γυναίκα ειδοποιούσε την αστυνομία με το κινητό της. Ένας αστυνομικός της τροχέας που βρισκόταν μόλις 100 μέτρα από τη σκηνή, όταν άκουσε ότι γινόταν ληστεία, έτρεξε προς την τράπεζα. Πλην όμως όταν έφτασε ήταν αργά. Οι ληστές είχαν ήδη εξαφανιστεί. Δυστυχώς είδαμε μια ληστεία τέλεια φανερά σαν να σε βλέπουμε τηλεόραση. Η υπαλλήλη ήταν με τα χέρια στο κεφάλι, άλλη γονατιστή η μέσα και έτσι είναι κυκλοφορούσαν ανηθικοί νεαροί. Μέσα σε λίγα λεπτά στη σκηνή κατέφθασαν δεκάδες αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τη σκηνή και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Τα μυποξότανε, βγήκαν έξω από την τραπέζα. Ναι. Προτάξει έναν δύο σώπλο. Όχι, ένας άλλος που παίρναμε μοτόρα και σταμάτησε δίπλα του, έγινε στον όπλο μόνο του αφή. Είναι το όπλο που κρατούσα. Για αυτό που το έκανα. Με νευρικότητα ο αστυνομικός διευθυντής συντόνιζε την όλη επιχείρηση, ενώ την ίδια στιγμή εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών. Άρχισαν όλα, είναι όλα η αστυνομία σε εγρήγορση. Δεν έχω, προσπαθούμε να περισυλλέξουμε πληροφορίες. Περιπολικά και ζητάδες όργωναν κυριολεκτικά τα στενά δρομάκια της Λεμεσού. Στις έρευνες συμμετείχε και ελικόπτερο της αεροπορικής πτέρυγας του Αρχηγείου Αστυνομίας. Ώρα 12 και 10 ακριβώς, η αστυνομία πήρε την πρώτη πληροφορία για εντοπισμό της μοτοσυκλέτας, την οποία εγκατέλειψαν οι δύο ληστές πίσω από την Εκκλησία Παναγίας Παντανάσης. Η σκηνή απεκλείστηκε και κλιμάκια του ΤΑΕ και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας άρχισαν έρευνες. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας είναι ότι από αυτό το σημείο τους παρέλαβε αυτοκίνητο που οδηγούσε τρίτο πρόσωπο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν, στα γραφεία του ΤΑΕ παρελάβουν αρκετά ύποπτα πρόσωπα τα οποία υποβάλλονταν σε εξαντλητική ανάκριση. Νωρίς το απόγευμα, τρία άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα. Και οι τρεις, σύμφωνα με αστυνομικούς κύκλους, απασχόλησαν στο παρελθόν τις αρχές σε αρκετές σοβαρές υποθέσεις. Παράλληλα, στην τράπεζα κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας διεξήγαγε τις δικές του έρευνες, παρακολουθώντας και τις βιντεοκασέτες του κλειστού κυκλώματος που εγκατέστησε η διεύθυνση της τράπεζας μόλις πριν δύο ημέρες. Λειτουργήσε το σύστημα. Βεβαίως και το σύστημα συναγερμού έχει λειτουργήσει. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες. Βεβαίως οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, γι' αυτό δεν μπορώ να πω περισσότερα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι πελάτες της τράπεζας δεν έχουν να φοβηθούν οτιδήποτε για τις καταθέσεις τους. Με φωνές διαμαρτυρίας για τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τα τρία πρόσωπα που είχαν συλληφθεί ως ύποπτα για την ένοπλη ληστεία της Λαϊκής Τράπεζας. Και οι τρεις παραπονούνταν ότι η σύλληψή τους έγινε χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο. Τελικά το δικαστήριο, ύστερα από μαραθώνια διαδικασία, η οποία κράτησε περίπου 5 ώρες, διέταξε την απόλυσή τους, αφού έκρινε ότι τα στοιχεία της αστυνομίας δεν ήταν ικανοποιητικά. Εξερχόμενοι από το δικαστήριο, μετά που τους απάλλαξε, και οι τρεις επέριψαν ευθύνες στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι τους κατατρέχει. Μάλιστα, είναι η τέταρτη φορά που συλλαμβάνεται για ένοπλη ληστεία και αφήνεται ελεύθερος. Και δεν συνεργάζουμε, δηλαδή δεν γίνουμε πληροφοριώτες, δηλαδή με λίγο χαφιές. Στην ομία μια ζωή μας τρέχει από πίσω, όχι για βόμπες, όχι για φόνους, όχι για ένοπλες ληστείες. Το ενδιαφέρον τώρα των διοκτικών αρχών για εξιχνίαση της υπόθεσης επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων δακτυλικών αποτυπωμάτων που βρέθηκαν στην κλοπημαία μοτοσυκλέτα των δύο ληστών.
Δικαιωμένοι αλλά και στιγματισμένοι από την κοινωνία δηλώνουν οι τρεις που είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για την ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε στις 13 περασμένου Οκτωβρίου και οι οποίοι ανακρίθηκαν και για την πρόσφατη ληστεία που σημειώθηκε και πάλι στο κεντρικό κατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας. Ο πατέρας 5 ανήλικων παιδιών είχαν συλληφθεί την ίδια ημέρα και την επομένη οδηγήθηκαν στο δικαστήριο όπου η αστυνομία ζήτησε την κράτησή τους για 8 ημέρες. Η δικαστής, όταν ζήτησε να τεθεί ενώπιόν της συγκεκριμένη κατάθεση με βάση την οποία θεωρούν τα ύποπτη, διαπίστωσε τελικά ότι ο εξεταστής της υπόθεσης είπε ψέματα. Μετά την εξέλιξη αυτή, το δικαστήριο αποφάσισε όπως οι τρεις αφαιθούν ελεύθεροι. Τα τρία άτομα είχαν συλληφθεί επανειλημμένα από την αστυνομία ως ύποπτα για όλες τις ένοπλες ληστείες που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό, καθώς επίσης και για άλλες εγκληματικές ενέργειες, χωρίς ωστόσο να προκύπτει οτιδήποτε εναντίον τους. Όπως δήλωσε στη κάμερα του Μέγκα, για ό,τι συμβεί, η αστυνομία τους θεωρεί υπεύθυνους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στο σπίτι και στη δουλειά τους. Κάθε φορά που γίνει κάτι στη Λεμεσό, συλλαμβάνουμε έναν και τους φίλους μου ή για βομβιστικές επιθέσεις ή για ένοπλες ληστείες ή για απόπειρες φόνους. Κοιτάξτε, η κοινωνία εμάς ήδη μας στιγμάτισε. Οι φίλοι μου έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, ούτε δουλειά μπορούμε να πάμε. Είσαστε πάντα υπόδικοι, αλλά πάντα θώνεστε στο τέλος. Ναι, βεβαίως. Πάντα υπόδικοι είμαστε και πάντα θωνούμαστε. Ταλαιπωρούν μας συνέχεια. Και οι τρεις, οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για την πρώτη ένοπλη ληστεία στο κεντρικό κατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας, αισθάνονται τώρα ικανοποιημένοι, γιατί και έμπρακτα αποδείχτηκε ότι τελικά ήταν αθώοι. Νιώθουμε ικανοποιημένοι που συνελήφθηκαν οι ληστές της ένοπλης ληστείας. Η αστυνομία βλέπω ότι δεν κάνει καλά η δουλειά της. Πάντα 3-4 πρόσωπα στη Λεμεσό τα συλλαμβάνει συνέχεια. Όπως ανέφεραν, δεν αποκλείουν τελικά να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την άδικη κράτησή τους και για τη στέρηση της ελευθερίας τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.